Σε υψόμετρο 600 μέτρων με θέα το παγασιτικό, 15 παραμυθάδες από όλο τον κόσμο αφηγούνται παλιές λαϊκές ιστορίες που άντεξαν στο χρόνο. Και βλέπουμε το λιοντάρι, να σέρνει στο στόμα του μια ίενα. Την βάζει εκεί μπροστά, ρίχνει εκείνο τον βρυχισμό. Δράκοι και μάγισσες, γίγαντες και εξωτικά, από τις 5 έως τις 12 Αυγούστου βρίσκουν καταφύγιο στο χωριό των παραμυθιών, τον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, όπου για 8η χρονιά διοργανώνεται το φεστιβάλ αφήγησης πηλίου με τίτλο «Παραμύθια και μύθοι» του Κένταυρου Τυράχη. Κατά μια μεγάλη παρεξήγηση, τα λαϊκά παραμύθια ταυτίζονται με την παιδική ηλικία. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών παραμυθιών της προφορικής παράδοσης αφορά το ενήλικο κοινό. Άρα εμείς θα πούμε παραμύθια για μικρούς, παραμύθια για μεγάλους. Λαϊκά παραμύθια, μύθους του Εσώπου, θρύλους. Ξανά πάλι στον αέρα, μία, δύο, τρεις. Ανοίγουν πάλι τα δίχτυα. Θα ακουστούν παραμύθια από τις χώρες των Κελτών, θα ακουστούν σκανδιναβικά έπι, θα ακουστούν ελληνικά λαϊκά παραμύθια, αλλά και ιστορίες από τις παραδόσεις των Ιθαγενών του Καναδά. Φυσικό σκηνικό για τους θρύλους και τα μεσαιωνικά έπι γίνονται μουσεία, ξοκλήσια, πλατείες και σιδηροδρομικοί σταθμοί. Και το τρένο στη διαδρομή αυτή κουβάλισε για πολλά χρόνια ανθρώπους, ιστορίες, ελπίδες, όνειρα. Σήμερα κουβαλάει και παραμύθια. Για τις ανάγκες του φεστιβάλ επιστρατεύεται και ο Μουτζούρης με ειδικά εκπτωτικά εισιτήρια. Ξαδέρφη, καλώς όρισες! Αυτό που πρέπει κατά τη γνώμη μου να έχει ένας καλός αφηγητής είναι να αγαπά πρώτα απ' όλα τις ιστορίες και να θυμάται ότι είναι ένας ενδιάμεσος, δηλαδή ότι η ιστορία ταξιδεύει στον χρόνο για να τον βρει, ζει και μέσα από αυτόν, αλλά το κυριότερο είναι ότι η ιστορία ζει και μετά τον αφηγητή. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ και γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.